Μητροπολίτη μας κυρίου Ιεροβέου, ο οποίος λόγω ηλυμένων κλιματικών και κλιματουργικών καθηκόντων δεν μπορεί να είναι βέβαια σήμερα σε όλα τα σχολεία ταυτόχρονα την ίδια ώρα. Εμείς οι ιερείς που εκπροσωπούμε τον Μητροπολίτη σε κάθε ακολουθία και κυρίως την Θεία Λειτουργία, ευχόμεθα λοιπόν εκ μέρους του καλή σχολική και ευλογημένη χρονιά. Και ιδιαίτερα το σχολείο της Ενορίας μας, το οποίο έχει την τιμή σήμερα να έχει τα πρωτεία, όπως μας είπε και ο κύριος Διευθυντής, γιατί το έργο αυτό το οποίο γίνεται αναδεικνύει το σχολείο μας σε πανελλαδική εμβέλεια. Και γι' αυτό το λόγο εμείς ως Εκκλησία συγχαίρουμε και ευλογούμε αυτό το έργο και ευχόμεθα και εις ανώτερα, ευχόμεθα να δίνει ο Θεός δύναμη και κουράγιο και πρόοδο και στο δάσκαλο, αλλά και στον αγαπητό μας κύριο Δήμαρχο, ο οποίος εξελέγει και προέρχεται μέσα από τα σπλάχνα της εκπαίδευσης. Πράγματι, το σχολείο σας είναι το πιο ταλαιπωρημένο και κάτι πρέπει να κάνουμε. Για όλα αυτά ευθυνόμαστε όλοι. Εμείς σαν πολίτες, εγώ προσωπικά σαν αυτοδιοίκηση στην αντιπολίτευση, ο Σύλλογος Γονέων και οποιοδήποτε άλλο. Δεν πιέσαμε, δεν τρέξαμε, δεν κάθισαμε κάτω να βρούμε κοινό βηματισμό και μείναμε πάλι στα ίδια. Να σας πω κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα, πρώτη μέρα της ανάλυσης, πήγαμε στον ΟΣΠΟ. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει πρόθεση να μας βοηθήσουν. Πόσο θα μπορέσουμε να τρέξουμε και για να γίνει σύντομη η δημιουργία ενός καινούριου και σχολείου με προδιαγραφές αυτές που θέλουμε και χρειάζεται, πιστεύω ότι είναι σε εμάς. Πιστεύω θα βρούμε το βηματισμό μας, θα συνεργαστούμε. Οι πολλές απόψεις, μάλλον, έχω καταλάβει, μας οδήγησαν σε αυτό το χάλι, να έχουμε ακόμα κοντέιλες. Και γι' αυτό πιστεύω, για να μην σας κουράσω, γιατί στο μυαλό μου έχουν μείνει οι ωραίες ομιλίες των υπευθύνων κατά τη διάρκεια των αγιασμών της αμαθητής. Γι' αυτό θα ήθελα να πω στους μικρούς μου φίλους, τους μαθητές, να μην ακούν τις σιρήνες που λένε ότι τα γράμματα δεν δίνουν δουλειά και καταξίωση. Να ακούν τους δασκάλους τους και τους γονείς τους για τη μεγαλύτερη εκπαίδευση. Μεγαλύτερη επένδυση από την εκπαίδευση δεν υπάρχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε έτοιμοι, να ξέρετε, να αγοράσουμε κάποιο οικόπεδο. Δεν είμαι 100% σίγουρος, γι' αυτό δεν το ανακοινώνω. Υπάρχει ελπίδα ότι είμαστε πολύ κοντά. Δρόμο έχουμε πολύ. Εδώ το σχολείο το Τρίτο Δημοτικό είναι το πρώτο πανελλαδικά που εφαρμόστηκε μια καινούργια μορφή ενέργειας, η γεωθερμία. Δεν θα πω να σας πω πολλά. Βλέπετε ότι στο προάβλιο γίνανε 10 γεωτρήσεις εκεί που είναι τα φρεάτια και με κάποιο ειδικό τρόπο με γεωναλάκτες εκμεταλλευόμαστε τη θερμική ενέργεια που έχει η γη, που έχει σταθερή θερμοκρασία γύρω στους 16-17 βαθμούς χειμώνα και καλοκαίρι. Και έτσι ζεσταίνουμε το νερό το χειμώνα, ενώ το δροσίζουμε το καλοκαίρι και το κυκλοφορούμε πλέον μέσα σε ειδικά σώματα. Επίσης αλλάχτηκαν όλα τα αλουμίνια, εκκρεμεί οι δύο πόρτες με καινούργια θερμοδυναμικά. Μπήκανε φωτιστικά καινούργια τα οποία έχουν ειδικούς αισθητήρες που ανοιχνεύουν και την κίνηση αλλά και τον εξωτερικό φωτισμό, το οποίο σημαίνει ότι αν συνεφιάσει, τα φώτα από μόνα τους δυναμώνουν. Αν έχει πολύ φως, χαμηλώνουν και έτσι έχουμε ενέργεια. Με όλο αυτό λοιπόν το σύστημα και το πρότυπο αυτό έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, έγινε ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου και ελπίζω η χρονιά να είναι καλύτερη φέτος και να βοηθήσει και αυτό. Όπως είδατε, η πολιτεία έκανε μια γενναία προσπάθεια, η προσπάθειά της να εξοικονομήσει ενέργεια, και χρηματοδότησε το έργο αυτό.
Η ενέργεια που εξοπλισμάται από την δράση αυτή εγγύζει το 40% της καταναλωσιμής ενέργειας για τη θέρμανση που είχαμε τις άλλες χρονιές εδώ και περίπου στο 30% στην ενέργεια για το φωτισμό. Εκείνο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και δεν θα πρέπει να επαναληφθούν φαινόμενα που βλέπαμε τόσα χρόνια σε διάφορα έργα που έχουμε εκτελέσει και έχουμε δει στη βία μας εμείς οι Ιρλανδοί, είναι η απροσεξία και στη συνέχεια η εγκατάλειψη. Έχετε υποχρέωση όλοι εσείς εδώ, πρώτα-πρώτα οι μαθητές, οι γονείς, ο σύνολος γονέων, να υπερασπίσει το έργο, να το προστατεύσει, να το συντηρήσει, γιατί είναι ένα έργο πρωτοποριακό, είναι ένα έργο το οποίο φέρνει λεφτά στον τόπο σας και ανοίγει δρόμους για το αύριο. Όπως βλέπετε, η ενέργεια είναι η αιτία των πολέμων. Φροντίστε λοιπόν αυτό το δώρο που έχετε από την Μορφία σήμερα να το αξιοποιήσετε θετικά, να το εξοπλίσετε και να το έχετε για το μέλλον των παιδιών σας. Σας ευχαριστώ, σας εύχομαι για τη χρονιά του.